ευσημολογιών αντεκπρόσωπο του Μακαριωτάτου, σεβαστοί πατέρες, κύριε πρόεδρε του Παρνασσού, κύριοι καθηγητέ, καλωσορίσατε στην απόψινή εκδήλωση για την οποία έχετε λάβει αναλυτικό πρόγραμμα. Ο πρόεδρος του Μορφωτικού Μουσικολογικού Ιδρύματος και επίτιμο μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, ομότιμος καθηγητής κ. Παύλος Τούρκουζας, παρακαλείται να αποδεχθεί συνταγωγή. Thank you.
εν σάλπιν διασμάτων, δοξαστικό των έννων της μνήμης του Αγίου Νικολάου. Μέσα σε λίγους στίχους, ο άγνωστος ποιητής μας περιγράφει το βίο και την προσωπικότητα του Αγίου. Ο Άγιος χαρακτηρίζεται ως ποιμήν, ιατρός, ρίστης, προστάτης, θησαυρός, παραμυθίας, συνοδήτης, κυβερνήτης, μέγιστος ιεράρχης, Πανάγιος Νικόλαος. Ερμηνεύει ο πρωτοψάλτης κύριος Χρήστος Καλλιάς. Amen.
από τους τρεις διδασκάλους της Νέας Μεθόδου, μέλος της Πατριαρχικής Επιτροπής του 1815 από τη Χάλκη, αφιέρωσε τη ζωή του στην ερμηνεία και μεταγραφή στη Νέα Μέθοδο όλων σχεδόν των παλαιών μελών, αλλά και συνέθεσε και ο ίδιος πολυάριθμα νέα. Θα διευθύνει την χοροδία ο πρωτοψάλτης και καθηγητής κ. Γεώργιος Χατζηχρόνου. Όσοι έχετε λησμονήσει να κλείσετε τα κινητά σας, να τα κλείσετε το ταχύτερο.
και προχωρούμε στα ανιξαντάρια, τα οποία ονομάζονται έτσι από τη φράση του στίχου του προημιακού ψαλμού «Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστόδιος». Θα ακούσαμε τον στίχο «Πάντα εν σοφία επίησας», ψαλμικό στίχο. Ο Ιωάννης Κουζέλης, όπως ανέφερε και πριν ο καθηγητής κ. Κούρουζας, έζησε τον 10ο αιώνα, απεκλήθη μαΐστορ της μουσικής, γεννήθηκε στο Δυράχιο, έζησε στα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολεως και ακολούθως, επιθυμώντας την ασκητική ζωή, άγνωστος από όλους, εν αγνία του Αυτοκράτορος, κατέφυγε στη Μονή της Μεγής της Λάδας και εκεί του ανέθεσαν να πώσει τα πρόβατα στα ποιμνιοστάσια της Μονής. Και λέγει η παράδοση ότι ακόμη και οι τράγοι στέκονταν ακίνητοι, θελογόμενοι από την φωνή του και την τέχνη του και τον άκουγαν. Τα ανιξαντάρια τα οποία συνέθεσε είναι μακροσκελέστατα και εξ όσων γνωρίζω ακούγονται μία φορά το χρόνο σε ένα μόνο τόπο, στη Μονή της Μεγής της Λαύρας, στην Αγρυπνία. Η δε διάρκεια τους είναι περίπου 2,5 ώρες. Σήμερα θα ακούσουμε τον στίχο «Πάντα εν σοφία επίησας» σε σύντμηση από τον Κουρμούζιο Χαρτοφύλακα και σε ερμηνεία από τον πρωτοψάλτη κ. Χρήστο Χαλιά.